ένα μικρό προσωπικό πρόβλημα, ένα θέμα το οποίο είχε ο κύριος Ανδρούτσος, δεν τον επέτρεψε να είναι εδώ μαζί μας, αναχώρησε εκτάκτως. Συνέχεια της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και πάμε να χαιρετήσουμε μέσω Skype τον Όθωνα Μουρμούρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Δράμας και Περιφέρειας. Κύριε Μουρμούρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ. Καλησπέρα και στους Αθανάση και στους διευθυντές. Πολλά και σημαντικά τα ζητήματα. Μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, θα λέγαμε. Κύριε Μουρμούρη. Κανονικότητα δεν θα λέγαμε. Στα χαρτιά, ναι. Στην αίσθηση ότι κάτι αλλάζει με τα εμβόλια και γενικά με την πανδημία, αφού δεν είμαστε κλειστοί με νόμους που λένε ότι πρέπει να κλείσετε και όλα αυτά, λέμε ότι είμαστε κάτι σαν πιο παλιά. Αλλά για να έρθει η οικονομία και τα πράγματα να πούνε κατά κάποιο τρόπο σε ένα ρυθμό τέτοιο που να λέμε ότι είμαστε πλέον χωρίς κορονοϊούς και μπορούμε να κινηθούμε και να σκεφτόμαστε διαφορετικά, θέλει πολύ καιρό. Μάλιστα. Περιμένατε δηλαδή ότι θα γίνουν κάποια πράγματα νωρίτερα. Βλέπουμε ξαφνικά πάντως να γίνεται ένας αγώνας δρόμου, κύριε Μουρμούρη, για να γίνουν πολλά πράγματα πολύ γρήγορα. Μέσα στη λογική της κυβέρνησης και αυτό θα φτάσουμε και είναι και λογικό, είναι ο τουρισμός. Εντάξει, το να κλείνεις μέσα ανθρώπους, ας πούμε, και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν νομίζω ότι τελικά θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα με αυτόν τον στόχο που έχεις. Το πρώτο lockdown που ήταν ενάμιση μήνα, δύο, δεν θυμάμαι, ας πούμε, από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο, είχε μια λογική, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, και το φόβο, τέλος πάντων, ήταν μια καλή περίπτωση και έγινε πάρα πολύ καλά όλα. Αν και εγώ το διαφωνούσα ότι δεν θα έπρεπε να κατήσει όλους τους πόλους, γιατί εμείς είμαστε εδώ με πέντε κρούσματα, ας πούμε, στη Δράμα. Τέλος πάντων, το δεύτερο όμως μετά από τον καιρό, δεν μπορεί και ψυχολογικά δεν μπορεί. Πώς μπορεί να κλείσει ένα νέο άνθρωπο τώρα που είναι 18, 20, 25, 30 χρονών μέσα γίνεται. Τι να βλέπει δηλαδή τηλεόραση όλη την ημέρα. Τι να κάνει μόνο. Δεν θα μιλήσει. Ο άνθρωπος δεν κινήθηκε για να υπάρχει μόνο του. Πάντοτε ψάχνει, ας πούμε, τους ανθρώπους, την παρέα, τους φίλους. Γενικά θέλει να αλλάξει από την ανταλλάξη από δεν γίνεται. Αλλά τι θα κάνει. Κάποια στιγμή θα κάνει κάτι το οποίο δεν θα είναι με βάση αυτό που είπανε και τις εντολές που δώσανε. Με αποτέλεσμα θα επιβλώσει την κατάσταση, ας πούμε, πάνω στον κορονοϊό. Νομίζω ότι τώρα είναι προτιμότερο. Και ο καθένας που θέλει να κυκλοφοράει ελεύθερα, λέει να πάω να κάνω ένα εμβόλιο, να μην έχω τουλάχιστον την κίνδυνο, αφού έχει μια μεγάλη προσφορά το εμβόλιο πάνω στο θέμα υγείας και τέλος πάντων της πρόληψης. Άρα, για ποιο λόγο θα μην το κάνει κάποιος και έτσι φεύγει μέσα και η ψυχολογία το φόβο. Εγώ προσωπικά έκανα και τις δύο δόσεις, εδώ άστας δεν έκανα κάτι κιόλας, που θεωρείται λίγο πιο επικίνδυνο. Μα τέλος πάντων, όλα καλά. Αισθάνομαι ψυχολογικά καλύτερα, ότι ξέρεις, με τον πρώτο που θα δω ή θα μιλήσω, δεν κινδυνεύω να έχω πρόβλημα, ας πούμε, να κολλήσει κορονοϊό. Όχι ότι είναι απίθανη περίπτωση, αλλά είσαι σε ένα ποσοστό πολύ καλύτερο. Είναι μια σπίδα, λέτε, και το εμβόλιο. Βλέπουμε όμως, κύριε Μουρμούρη, ότι η Δράμα είναι στις ουραγούς των εμβολιασμών. Αυτό τώρα δεν θα το μπορώ να το ερμηνεύσω με τη δική μου λογική. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι ξέρεις αυτό που θα πω είναι απόλυτο. Αλλά πάντοτε είναι συντηρητική η Δράμα. Σε όλα τα πράγματα. Ακόμα και το πώς θα τη δράσει. Ακόμα και με το τρένο δηλαδή είναι συντηρητική. Ότι θα μας πάνε τον σταθμό, ακόμη και με τα μέτρα, ακόμη και με την ανεργία. Στα πάντα, ο λόγος που έχει δεν είναι να διεκδικεί. Όλα αυτά έχουν στον άνθρωπο είναι δηλαδή συναισθανμένος. Περιμένει να ακούσει, να έχει άλλη άποψη, να τον πούνε κάποιοι, να τον καθοδηγήσουν. Γενικά όμως. Οπότε το ίδιο γίνεται και στο εμβόλιο. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου, δηλαδή ξαφνικά. Σε όλα είμαι έτοιμο, ξαφνικά για το εμβόλιο είμαι διαφορετικό. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον εγώ μπορώ να δω τα ανεξήγηση. Δεν είναι επιστήμονε που μπορεί να. Η στάση της κοινωνίας, λέτε, είναι πάντα και σε μεγάλα ζητήματα και σε άλλα μεγάλα ζητήματα ίδια. Φυσικά σας το ρώτησα αυτό γιατί και οι Σέρες και η Ξάνθη είναι, μπορούμε να το πούμε έτσι, στις πέντε περιοχές με το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψη εμβολιασμού. Δεν διαφέρουμε. Από Ξάνθη ή από Σέρες σε κάτι πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Και από πλευρά κάτι. Δηλαδή, αν πάρει έναν από την Ξάνθη και το παίρνει στη Δράμα, η συμπεριφορά του δεν θα είναι διαφορετική για να πει αυτό, α πούμε, ζήσει μια διάθεση. Έναν Αθηναίο από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη στη Δράμα,
θα το δεις, ας πούμε, αν τον παρακολουθείς, θα δεις, ας πούμε, ότι κινείται τελείως διαφορετικά. Λεπτομέρειες με έναν άξιο. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά, κύριε Πρόεδρε, ότι και σαν για ΣΕΒΕΕ είχατε κάνει πολλές προτάσεις στο παρελθόν και για την εστίαση. Να πούμε ότι φαίνεται ότι μπαίνει και η μουσική, φαίνεται ότι δίνεται μια παράταση λειτουργίας, φαίνεται ότι σταδιακά θα πάμε και σε μια μεγαλύτερη παράταση λειτουργίας. Αυτό το σταδιακό θα ήθελα να μου πείτε. Εγώ είχα πει και για ΣΕΒΕΕ φυσικά, αλλά και εγώ από εδώ από την Δράμα είχα πει το εξής, ότι σε αυτή την επιτροπή που είναι οι επιστήμονες, ναι, μεν οι άνθρωποι σωστά πράττουν, ξέρουν, δεν είναι άσχετοι, επιστήμονες έχουν σπουδάσει πάνω στο θέμα αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για την κοινωνία, η κοινωνία δεν είναι μόνο θεωρία, είναι και πράξη. Μέσα σε αυτή την επιτροπή θα έπρεπε να υπήρχαν και φορείς, οι οποίοι προσωπούν μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας, όπως επαγγελματίες και ενεργά. Πάνω στο θέμα της οικονομίας ανάπτυξης, εντάξει. Και συγχρόνως να γίνεται η συζήτηση ότι αυτό το μέτρο, ναι, μεν αλλά, το που λέμε, έναν 18 χρονών, μπορεί να λες ότι αν το βρίσκω στο σπίτι, πώς θα το βρίσκω στο σπίτι. Το ερώτημα εκεί είναι. Εγώ που ξέρω πώς συμπεριφέρεται ο 18άρης ή ο 20άρης, 25άρης, που έρχεται στο δικό μου μαγαζί γιατί θέλει να πάει, να πιει, να χορέψει, το γνωρίζω, τον έχω δει πώς κινείται. Εσύ που είσαι επιστήμονας και που είσαι στην Επιτροπή, ή είσαι ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα, τον έχεις δει? Όχι. Εσύ είσαι με τα βιβλία σου, μπράβο, είσαι με το εργαστήριό σου, μπράβο, έχεις μια ηλικία. Εγώ όμως έχω μαγαζί, βλέπω αυτός ο κόσμος που συμπεριφέρεται. Άρα πρέπει να δεις τη δική μου άποψη για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν θα σου πω εγώ ακριβώς τι θα συμβεί με την ασθένεια. Δεν είναι όλα θέμα ειδικών, λέτε, κύριε Μουρμούρη. Δεν είναι όλα θέμα επιστημονικά, όσο επιστημονικό μπορεί να είναι το να κλείνουν τα μαγαζιά στις 10, στις 11, στις 12 ή στις 1.30, έτσι. Μα, κοίταξε να δεις. Δεν πιάσαμε την επιστημονική κοινότητα για να μιλήσουμε μεταξύ τους. Μιλάει η επιστημονική κοινότητα για τον άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι επιστήμονας. Είναι ένας απλός πολίτης. Και συμπεριφέρεται με κάποιο άλλο τρόπο. Με κάποιο άλλο τρόπο. Πώς θα γίνει αυτόν με βάση το ότι εμείς σκεφτόμαστε μια ομάδα ανθρώπων μόνο με τη βάση τη θεωρία και την επιστήμη, να τον κάνουμε αυτό που θα κάνουμε ή αυτό που θα πούμε να είναι σωστό και να είναι καλό? Θεωρητικά είναι, αλλά η θεωρία με την πράξη δεν έχει καμία σχέση. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι λέγατε επίσης τι θα γίνει καταρχάς με τα κέντρα διασκέδασης, με τους χώρους εστίασης, τους μαζικούς, με γάμους, αν έχετε κάποια πληροφόρηση, κύριε Ανδρούτσο. Με τα μαγαζιά μουσικής, με τα κέντρα διασκέδασης. Δεν υπάρχει πληροφόρηση. Γιατί η πληροφόρηση, από τη στιγμή που την ξέρει η κυβέρνηση και η επιτροπή, το να ξέρει ο πρόεδρος της ΚΕΣΕΒΕ κάτι για να μου πάρει τηλέφωνο ή να τον πάρω εγώ και να μιλήσουμε για να μου πει, αιτήματα υπάρχουν πολλά. Από την επιστρεπτέα, από τα πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά, ποιοι πρέπει να κάνουν εμβόλια, προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν. Εντάξει, όταν ψάχνει τον τουρισμό, δεν πρέπει να δώσει προτεραιότητα τα μαγαζιά που έχουν σχέση με τη διασκέδαση, με την εστίαση και θέλουν να κάνουν τα εμβόλια κατά προτεραιότητα. Δηλαδή, είτε είναι θέμα κλειδιά. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, η θεωρία με την πράξη. Αν ρωτούσανε, όχι εμένα, γιατί εγώ δεν μπορώ να εκπροσωπώ όλη την Ελλάδα, υπάρχει όμως ο άνθρωπος, ο πρόεδρος της ΚΕΣΕΒΕ, που είναι άνθρωπος της πιάτης της αγοράς. Δεν γίνεσαι πρόεδρος αν δεν είσαι επαγγελματίας. Δεν είσαι συνταξιούχος που κάθεται σε ένα γραφείο και ξαφνικά γίνει και πρόεδρος της ΚΕΣΕΒΕ. Και μιλάει θεωρητικά, λέτε. Και μιλάει θεωρητικά. Έχει επιχείρηση, δηλαδή ξέρει, έχει εργαζόμενους, έχει επιχείρηση, ξέρει πώς συμπεριφέρεται, πώς μιλάει τον πελάτη. Όλα αυτά. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνουν. Θα πήγαιναν πολύ καλύτερα. Δεν είναι η Ελλάδα καμιά μεγάλη χώρα. 10 εκατομμύρια είμαστε, να πιάσουμε από το πολύ μικρό μέχρι το πολύ μεγάλο. Άρα, αν μιλάμε για ενεργό πληθυσμό, ούτε 4-5 εκατομμύρια είναι. Αυτού του ανθρώπου δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να κάνει μέτρα τα οποία να έχουν πραγματικά στόχο και συνένεση συγκεκριμένα. Να σπαθιεύουν δηλαδή. Να είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά, κύριε Μουρμούρη, ότι είναι μέτρα, είναι μέτρα τα οποία κόστησαν και εσείς τώρα βάζατε κάποιους όρους και σαν συνδικαλιστικό κίνημα της ΓΕΣΕΒΕΕ και σαν ομοσπονδίες. Πετύχατε αρκετά πράγματα όλο αυτό το διάστημα για τους συναδέλφους σας επαγγελματίες. Δεν μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση, εκτός εξαιρέσεων, ας πούμε, σε κάποια θέματα τα οποία πάνε σε οικονομικό, δεν συζητάει με τους φορείς.
για να δει πραγματικά τι είναι καλύτερο για το χώρο. Μπορεί να έδωσε πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, όταν ακούσε ένα πολιτικό και λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, η σημερινή κυβέρνηση, έχει δώσει τόσα δισεκατομμύρια. Όταν όμως δεν τα δίνεις στοχευμένα και τα δίνεις με οριζόντια, δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Μου έλεγε ο κύριος ο Καβαδάς, γιατί συζητούσαμε πάνω στην επιστροφή από καταβολή που δόθηκε, αν θα πρέπει πραγματικά πόσο ποσοστό να είναι επιστροφέο και να μην είναι, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να κρατηθούν και να βιώσουν. Ότι υπήρχαν επιχειρήσεις, είχε στη Σύρο μου και συγκεκριμένα μία, που έπαιρνε 700.000 ευρώ, ήταν ξενοδοχείο, δεν σημαίνει ότι όλοι πήραν τόσα λεφτά, εντάξει, αλλά πήρε 700.000 ευρώ, πήρε τον διπλανό εκόπλο και κάνει άδεια πως επέκτησε. Αυτό υπολογίζει αυτό το ποσοστό, τα 700.000, υπολογίζεται μέσα στα 2 λεφτά που έδωσε η κυβέρνηση για το σύνολο των επαγγελματιών. Υπάρχουν όμως και επαγγελματίες που δεν πήραν καθόλου. Ή πήραν 1.000 ευρώ, 500 ευρώ, 800, 1.000, 2.000. Έγιναν αδικίες, λέτε, με τις επιστρεπτές. Και έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, που κάνει και αυτός λάθος, και λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι η επιστρεπτή από καταβολή δεν θα είναι επιστρεπτή, θα τη χαρίσουμε όλοι. Και όχι, δεν με επιλέγει. Γιατί. Γιατί δηλαδή αυτό που δώσαμε 700.000 να το χαρίσουμε. Άλλοι το δώσαμε, αφού τα δώσαμε στον άνθρωπο, δεν πήγανε πάνε άτομα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν το μεταεπιστρέψει. Πρέπει να αποδείξει για μένα αυτός ο άνθρωπος ότι τα 700.000 πραγματικά πήγανε για τις ανάγκες της επιχείρησης για να κρατηθεί η επιχείρηση. Όχι τα αγόρασε υπόβελο. Μη βρεθούμε στο σημείο, λέτε, κάποιοι να κάνουν κομπόδεμα ουσιαστικά αυτή την περίοδο. Ησυχία των υπολείπων. Η κυβέρνηση δεν τα έδωσε. Τα πήγε με το ζόρι. Δεν πήγε με το πιστόλι για να πει: ξέρεις, εκεί μου δίνετε λεφτά ή εγώ. Εντάξει. Άρα, αλλά όχι να έρθουμε και να χαρίσουμε και όλα αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν δηλαδή ένα ποσοστό ή ένα ποσό που μπορεί να πει ότι όπως και να γίνει, τόσο που είναι, μια επιχείρηση έχει κάποια έξοδα από το να ταΐσει την οικογένειά του μέχρι και να μπορέσει να κρατηθεί σαν επιχείρηση. Ωραία. Αυτό είναι 10, 20, 30 χιλιάδες. Να τα χαρίσουμε. Και όχι 700 χιλιάδες να χαρίσουμε, αν είναι δυνατόν. Αν μας αποδείξει μέσα από τις συναλλαγές που έκανε ότι αυτά τα λεφτά πραγματικά πήγανε στοχευμένα και πήγανε συγκεκριμένες που ήταν για την επιχείρησή του, βεβαίως να τα χαρίσουν. Αυτή όμως δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση. Και να πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι υπάρχουν δύο επιχειρήσεις, η μία έχει 10 εργαζομένους και η άλλη έχει 100. Και οι δύο επιχειρήσεις βγάζουν τους εργαζόμενους σε αναστολή. Με αποτέλεσμα πληρώνονται από το κράτος όπως τα ξέρουμε πώς συνέβη. Αυτή τι έξοδα έχουν, τα ίδια έξοδα δεν έχουν. Ο ένας πήρε 500.000 και ο άλλος πήρε 50. Θα τα χαρίσουμε, όχι. Ακόμα και αυτό που έδωσε μόνο 15% αν τα επιστρέψει γρήγορα η κυβέρνηση, και αυτό ήταν λάθος. Γιατί δεν φαντάζομαι εγώ να μπορώ να επιστρέψω τα λεφτά που μου έδωσε εσύ, που υποτίθεται ότι είχα ανάγκη αμέσως. Σημαίνει ότι δεν τα χρειαζόμαστε. Δεν τα είχα ανάγκη. Αυτό που λέω όμως, τεκμηριώνεται και το δίκαιο και καταθέσεις. Τι λένε σήμερα στην τηλεόραση, ας πούμε, των Αθηνών, οι πολιτικοί. Πάμε καλά, λέει, γιατί έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Πώς αυξήθηκαν ξαφνικά οι καταθέσεις. Ξέρεις πολλούς φίλους του Θανάση που τώρα στην πανδημία κάνανε οικονομία και πήγανε, κάνανε κατάθεση. Όχι, εγώ νομίζω. Αυτά που έδωσε το κράτος σαν επιστρεπτέα, όταν μου δίνει σε μένα σαν όπλο 100-200.000 και δεν τις χρειάζουν, δεν τις κάνω να τις βάλω στο μαξιλάρι μου, θα τις πάω στην τράπεζα και να τις ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο και σε αυτό. Για πέστε μου τώρα, ευχόμαστε φυσικά να πάνε όλα καλά, φυσικά απαραίτητη είναι και η τήρηση των μέτρων, απαραίτητη είναι και να συνεχίσουμε να σεβόμαστε λίγο και το κοινωνικό σύνολο, κύριε Μουρμούρη. Εδώ τοπικά, τις τελευταίες ημέρες, ήρθε στην επικαιρότητα και το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Είστε, κύριε Μουρμούρη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, είστε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για την συζήτηση που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα και αν εσείς γίνατε πιο σοφός, θα έλεγα, από όσα ακούσατε. Ούτε πιο σοφός έχω γίνει και μόνο, να το πάμε από την αρχή. Και μόνο να παρακολουθήσετε να θυμάστε τότε στο θεατράκι που έγινε μια εκδήλωση πάνω στο θέμα αυτό. Όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι δημοτικοί, όλοι αυτοί που έχουν σχέση και πάντοτε είναι υποψήφοι κάπου, κατεβαίνουν και τέλος πάντων θέλουν, υποτίθεται, το καλό το δικό μας, τη κοινωνία. Έτσι, όταν εγώ κατεβαίνω υποψήφιος δημοτικός, νομαρχιακός, οπουδήποτε, τι θέλω, έτσι λέω, το καλό της κοινωνίας.
Δεν μπορεί να υπάρχει ένα θέμα το οποίο κάποιος έχει κάτι να πει και εσύ δεν το παρακολουθείς, γιατί λες, αλλά αυτό δεν το λέει δικός σας άνθρωπος, δεν το λέει κομματικός τέλεχος. Εντάξει, από εκεί ξεκινάει ένα λάθος. Άποψη έχει κάποιος. Άκουσε τον. Να μην συνοδεύει, λέτε, τον κάθε αιρετό η όποια κομματική του τοποθέτηση στις εκλογές 4 χρόνια. Γιατί κινδυνεύεις να χάσεις την ουσία. Αν λες ποιος το είπε, αυτός που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτός είναι καμένος. Δηλαδή, αυτός που στήριξε, τι είναι. Λέει κάτι που δεν είναι σωστό, δεν τεκμηριώνει σωστά. Ναι, να το βρούμε όλοι. Εντάξει, να βρούμε όμως που δεν τεκμηριώνει. Και πέντε μάλιστα το κάνουμε και ρεζίλι. Γιατί όταν θέλεις κάτι, εγώ τώρα μιλάω. Αν αυτά που λέω δεν είναι και τεκμηριωμένα, και αυτός που τα ακούει λέει, τι λέει τώρα. Άλλα πράγματα συμβαίνουν στην κοινωνία και άλλα πράγματα συζητάει. Χάνει την αξία του. Άρα αυτό που κάνει μια εκδήλωση τέτοια έχει κατά νου, δεν έχει το μυαλό που δεν σκέφτεται, ξέρει και πώς θα το εκμεριώσει. Με αποτέλεσμα, γίνεται πρώτα. Και τι συμβαίνει σήμερα. Ερχόμαστε να δούμε την παραλογία, όσοι το έχουν διαβάσει σε όποια είδηση ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και παιδιά, γυναίκες που δεν έχουν σχέση με την πολιτική, δεν έχουν σχέση με το εμπόριο, δεν έχουν τίποτα καμία σχέση, βλέπουν μόνο τη χάραξη του δρόμου πράσινο και κόκκινο και η ερώτηση είναι, καλά, γιατί γίνεται αυτό. Τη στιγμή που ένας απλός πολίτης, άσχετος με ότι έχει σχέση με οτιδήποτε άλλο θέμα, πολιτικής, οτιδήποτε θέλει, με οτιδήποτε, ανάπτυξης, οτιδήποτε, αναρωτιέται σε οποιαδήποτε ανάρτηση στο Facebook. Μα γιατί γίνεται αυτό, εφόσον είναι η ίδια διαδρομή, γιατί βγαίνει εκτός τις αίρες και η δράμα. Αυτό τα λέει όλοι. Δεν μπορεί κανένας πολιτικός να δικαιολογήσει και να πει ότι εγώ αυτό που λέω είναι αυτό. Δεν γίνεται. Γιατί ο απλός ο κόσμος δεν μπορεί να το δει. Και αφού δεν το βλέπει, σημαίνει ότι είναι λάθος. Εντάξει. Τώρα, το γιατί δεν αντιδρούμε. Γιατί δεν κάναμε εμβόλια που λέγαμε. Και γι' αυτό δεν αντιδρούμε κιόλας. Εσείς ξεκάθαρα λέτε πάντως. Η οποία δεν θέλουμε να φωνάξουμε, δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Δες τη δράμα τι έχει. Οι περισσότεροι βουλευτές που έχουν πει στη δράμα δεν ήταν από τη δράμα. Γεννημένοι στη δράμα. Την αγαπάνε τη δράμα. Ζούνε τη δράμα. Ούτε καν έχουν σκοπό να φύγουν από τη δράμα. Ωραία. Αυτοί είμαστε δυστυχώς οι δραμινοί. Αν είναι κάτι δικό μας, υπεροβολούμε και ρε. Και δεν το χρειαζόμαστε. Αν είναι κάτι ξένο, το αγαπάμε. Αλλά συγχρόνως δεν θέλουμε και να το κρίνουμε. Γιατί. Λέτε δηλαδή, κύριε Μουρμούρη, ότι είναι ένα θέμα σοβαρό. Θα περιμένατε μια ενότητα στην αντίδραση. Υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά θα τις χαρακτηρίσαμε νοχελικές και νοθρές. Είναι και η πανδημία αυτή την περίοδο. Το ζητούμενο φυσικά είναι ότι εδώ ξεκίνησε και μια κουβέντα. Μήπως είναι και προς όφελός μας το αν δεν περνάει ο σιδηρόδρομος. Εγώ κάτι τέτοιο είδα τουλάχιστον. Ήταν αντίδραση το ότι οι περιφερειακοί μας σύμβουλοι δεν ψηφίσανε. Εντάξει, δεν είναι μια μορφή αντίδραση. Τι να κάνανε, δηλαδή, να ψηφίσαν. Να παραδεχθούν. Για το καλό μου δεν. Για το καλό μου δεν έχουν εκλεγεί. Έτσι δεν λέγανε. Για το καλό της δράμας δεν λέγανε. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν είπανε ότι ξέρεις εγώ μέσα από αυτή τη διαδικασία ότι θα είμαι περιφερειακός σύμβουλος, θα ζω, θα είμαι γνωστό στην κοινωνία, θα έχω ένα αξίωμα γιατί το θέλω. Αν μου το έλεγε έτσι, θα έλεγα ναι, έχει δίκιο. Αυτό μου είπε. Μου είπε ότι θέλει να βγει για το καλό τη δράμα. Α, παρέτε, τι θα έκανε δηλαδή. Το μισθό, το αξίωμα. Αν πήγε για το αξίωμα, ναι, να καθίσει. Αν πήγε για να τον γνωρίζει δράμα, για να έχει μια προσωπικότητα η οποία είναι γνωστή λόγω του ότι είναι νομαρχιακός ή περιφερειακός σύμβουλος, ναι, να καθίσει. Αν όμως πήγε για το καλό της δράμας, έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Πάντως, πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, γιατί ρωτήθηκαν γι' αυτό, κύριε Μουρμούρη, λένε ότι και τι θα γίνει αν παραιτηθεί ένας περιφερειακός σύμβουλος τη στιγμή που δεν θα έχει απόφαση στα κέντρα λήψη αποφάσεων, δεν θα μπορεί να συμμετέχει στα συμβούλια. Ο νόμος δεν προβλέπει να γίνουν εκλογές στη δράμα, άρα θα αντικατασταθούν αυτοί ή δεν θα υπάρχουν. Δηλαδή και η παρέτηση είναι λύση κατά την άποψή σας, όταν βλέπεις τέτοια ζητήματα. Το να βγείτε δηλαδή αύριο το πρωί 50 φορείς και να πείτε παρετούμαστε από την θέση του Προέδρου ή του
Συμβούλου. Να το πω διαφορετικά. Αν ο Κολοκοτρώνης έλεγε, εγώ εδώ είμαι αρχηγός, μπορώ και επιβιώνω, ή θέλω τώρα να ελευθερώσω την Ελλάδα και τη Δράμα ακόμη κάποια στιγμή να ελευθερωθεί, ας καθίσω εδώ πέρα που είμαι και με πειράζει εμένα, αφού δεν θα αλλάξει τίποτα, μόνο μου θα την κάνω αυτή την επανάσταση. Τι θα γινόταν, Θανάση, αν ένας ή όλοι μαζί σύμβουλοι είχαν παρεμβεί, αυτό που μπορούσε να πει η κοινωνία με μια φωνή δική του αύριο, να μαζέψει 10-20.000 κόσμο στην πλατεία. Τώρα τι να βγει να μου πει, έλα, να κάνουμε εκεί, να σε χτυπήσω παλαμάκια. Έχει, πάντως... διαφορετική λογική και διαφορετική. Διαφορετικά θα εξηγηθούν τα πράγματα αν εσύ είσαι αγωνιστής και πας μπροστά. Πάντως πρέπει να πούμε, κύριε Μουρμούρη. Για το Σόφετ που έκανε μια απεργία. Γιατί μπήκε όλο ο κόσμο, γιατί έβλεπε ότι ένα άλλο προσπαθεί εσένα. Και έλεγε στον κόσμο να μην απέξω. Και εγώ δεν θα κάνω εγώ. Θα σας έλεγα πάντως ότι είμαστε η ίδια κοινωνία. Το θυμάμαι εγώ μικρός και εσείς το θυμάστε. Που αντέδρασε και για τη Softex με συλλαλητήρια μεγάλα και μετά είχαμε και απεργίες και πριν είχαμε άλλες κινητοποιήσεις το 60-65, δηλαδή ο τόπος για τα καπνά, εγώ σας λέω, ή για οτιδήποτε άλλο, αυτός ο τόπος είχε και αγώνες, δηλαδή δεν ήταν πάντα έτσι χαλαρός και light. Είχε ηγέτη όμως, είχε κάποιους, έναν, δύο, τρεις, πέντε που ήταν μπροστά. Να βγω εγώ σήμερα να κάνω τι στην πλατεία, να μαζέψω 10 φίλους. Είχε προστάριδες, λέτε. Να είναι οι δήμαρχοι, να είναι οι περιφερειακοί σύμβολοι, εντάξει. Τότε να έρθουμε και εμείς στα νομοσπονδία, να δείτε το συνελευθερίο και γενικά όλοι μαζί. Όταν ο βουλευτής βγάζει ολόκληρο τη μάνη και λέει, ας πούμε, έλα εδώ και αυτό, μην μιλάτε και αυτό, καλά είμαστε. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Άρα, ποιος θα αγωνιστεί. Η λογική δηλαδή πρέπει να έχει μέσα και την αντίδραση και την κινητοποίηση, γιατί ένα κομμάτι, είστε παλιός πρόεδρος στην Ομοσπονδία, ένα παλιό κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι αιρετών, λένε ότι δεν είμαστε σε αυτήν την φάση, είμαστε τώρα πλέον στην φάση και της διαπραγμάτευσης, δηλαδή να πας στα Υπουργεία, να πείσεις, να έρθει ο Υπουργός, να γίνει συζήτηση στη Δράμα. Τα βλέπετε ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά, από όσο κατάλαβα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλα συλλαλητήρια ή τέλος πάντων να διεκδικήσουμε βγάζοντας τον κόσμο έξω. Δεν υπάρχει ηγέτης. Αυτή είναι η διαφορά. Αν υπήρχαν μια ομάδα ανθρώπων τέτοιων, πού είναι, γιατί όταν δώσανε υποψήφιοι, ήταν πάρα πολύ υποψήφιοι. Δεν βγήκαν όλοι. Αυτοί που βγήκανε, ο κόσμος πίστεψε ότι πραγματικά αξίζουν τον κόπο και ότι τα δύσκολα θα είναι παρόν. Ωραία. Όλοι και τη αντιπολίτευση και τη πιστική τη σημερινή παράταξη που έχει το δίκτυο στην περιφέρεια. Δεν ξέρω κανέναν εγώ. Δεν έχει σημασία. Είσαι εκλεγμένο στην περιφέρεια, είτε είσαι στην αντιπολίτευση, στην ομάδα που έχει την περιφέρεια, είτε οπουδήποτε αλλού, έχει κάποιο λόγο, πρέπει κάτι να κάνει. Γι' αυτό δεν σε έχει. Για να αρθείς μπροστά, εσύ δεν έρχεται ο κόσμος και ρωτάει στον γείτονά του. Δεν λέει στον γείτονά του τι λες να κάνουμε για αυτό το πολιτικό θέμα. Θα πρέπει να πάει πού, στον δήμαρχο, στον δημοτικό σύμβουλο, στον αντιδήμαρχο, στον σύμβουλο της περιφέρειας. Και δεν αφορά αυτό... μόνο και το Δήμο Δράμας, Όθων Μουρμούρη, αφορά και τον Δήμο Προσοτσάνης, αφορά και τον Δήμο Παρανεστίου, έτσι, πρώτιστα. Μπορεί να μην περνάει από τον Ευρωκόπη σιδηρόδρομος, αλλά αφορά και όλον τον νομό, έχω την άποψη. Αφορά όλον τον νομό και αφορά μάλιστα πραγματικά όλους, γιατί όταν θα γίνει η καταμέτρηση το πόσο είμαστε σαν πληθυσμό η Δράμα, πόσοι είναι, θα δούμε πράγματα και θα τα συζητάμε, θα λέμε αν είναι δυνατόν αυτό το πληθυσμό σε μείνει στη Δράμα. Σε λίγο δεν θα έχουμε άτομα για να βλέπουμε νέους, θα βλέπουμε συνταξιούχους. Εντάξει, άμα πιάσουμε και το εργασιακό που πάει να ψηφιστεί και πούμε με ποια λογική θα μείνει σε μια Δράμα ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, αφού μιλάμε για τη Δράμα, ένας εργαζόμενος και δεν θα πάει στο εσωτερικό να δουλέψει με διαφορετικά ωράρια και διαφορετικούς μισθούς, να έχει διαφορετική ανάπτυξη, ο τόπος του να τον βλέπει εδώ να μαραζώνει και να κάθεται
Το τρένο να του λένε δεν χρειάζεται να περάσει από τη Δράμα, χρειάζεται να περάσει από τα Στροβάλτα και από τα Πλατινά για να κατεβούν με τα Μαριού να κάνουν μπάνιο. Εντάξει, και τα Μάρμαρα δεν του ενδιαφέρει αν περνούν ή αν μπορούν να αποκτηθούν και να έχει ανάπτυξη η Δράμα. Τα θερμοκήπια τη Δράμα δεν έχει καμία σχέση αν μπορούν να αποκτηθούν το τρένο τα εμπορέματα για να έχουν μικρότερο κόστο και να γίνουν μεγαλύτερα θερμοκήπια και να πάνε ντομάτα από τα, τα ανατολικά κράτη στη Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού στη Γερμανία με το τρένο. Αν όλα αυτά νομίζουν ότι οι περιφερειακοί σύμβουλοι και γενικά οι δημοτικοί, οι δήμαρχοι, ότι δεν πρέπει να ενδιαφέρουν τη Δράμα και ο δραμηνός ο πολίτης ή ο νέος δεν τον ενδιαφέρει, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Δεν έχει σημασία αν είναι από τον Ευρωκόπη ή από τον Παρανέτη ή από οπουδήποτε. Ο νέος θα είναι ο γιος που θα δει να δουλέψει, η πόλη που θα δει να δουλέψει. Για πέστε μου τώρα κιόλας, έγινε κάτι με την μη επιστρεπτέα της περιφέρειας, κύριε Μουρμούρη? Τίποτα. Τίποτα ακόμη? Τίποτα. Αν πήρανε κάτι και αυτή... Πρέπει να γίνει ο νέος φορέας να αναλάβει και... Μην περιμένει ο κόσμος. Ένα μεγάλο ποσοστό θα εκποιήσει. Με βάση αυτό που βγήκε και ένα πολύ πιο μεγάλο ποσοστό από αυτό το ποσό που είναι για να πάρει το 2.000 θα πάρει μείον 60% γιατί θα πάρει 30 οι ασφαλιστικές του εισφορές και 30 η εμπορία. Ποιος δεν κοστάει σήμερα? Μόνο από την επιστρεπτεία, μόλις πάει να πάρει τα λεφτά, θα την πείσουν 30% η εμπορία γιατί θα πει χρεωστάσεις από την επιστρεπτεία των 1.000 ευρώ που θα δώσει. Εντάξει. Το θέμα είναι έχουμε το εκπληκτικό νόμο, έχουμε πολλά πράγματα για να ασχοληθούμε. Και μην κοιμάται έτσι απλά όλοι που έχουν σχέση με την κοινωνία. Δηλαδή, θέλουν να είναι, να ψηφίζει η κοινωνία, να είναι παρόν, να δημιουργούν μια προσωπικότητα προς όφελό τους, ότι εγώ είμαι αυτός, να βάζουν και τα χέρια όπως λέμε, όπως κάνανε παλιά, και να λέμε εγώ είμαι αυτός που με γνωρίζει, είμαι αντιδήμαρχος, είμαι δήμαρχος, είμαι σύμβουλος. Εντάξει, να βγούμε να κάνουμε δουλειά, να αγωνιστούμε. Εδώ θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Η αβεβαιότητα που υπάρχει στον κόσμο ακόμη και σε αυτό που είναι επαγγελματίας, προπάντων αυτό και αυτό θα κάνει την ανάπτυξη, αν θα επιβιώσει αύριο, είναι πολύ μεγάλη. Ανοίξαν τα μαγαζιά, είπαμε. Τα μαγαζιά ανοίξανε. Ο κόσμος όμως υπάρχει, πηγαίνει. Έχουν αλλάξει νοοτροπίες, έχουν αλλάξει λογικές, έχουν αλλάξει συνήθειες. Όλοι αυτοί και να επιβιώσουν πολλά πράγματα. Και θέλει τον κόσμο να τον βλέπει σκληρωμένο να είναι κοντά. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε? Αυτό που θέλω να προσθέσω και έχει ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι την Τετάρτη που μας έρχεται η Ομοσπονδία λόγω του περιφερειακού νόμου θέλει να ενημερώσει όσους ενδιαφέρονται και πιστεύουν ότι έχουν πρόβλημα με τις τράπεζες, με το εφορίες και γενικά και πιθανόν να τρεχεί κάποια κατάσταση. Θα έχουμε κάποιους συνεργάτες στην Ομοσπονδία. Ας πάρουν τηλέφωνο να κλείσουν ραντεβού. Τα ραντεβού θα είναι προσωπικά. Δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε εκδήλωση για να είναι όλοι μαζί. Για να μάθουν και να ακούσουν πώς μπορούν και πού μπορούν να κουμπίσουν για να έχουν κάτι διαφορετικό. Να ξέρουν δηλαδή τι μπορεί να τους συμβεί. Το τηλέφωνο, αυτό το τηλέφωνο, Πρόεδρε. Το 2521-022568 είναι η γραμματέας μας εκεί. Κρατάει τα συστά. 2568-2521-0 μπορούν να πάρουν στην Ομοσπονδία για να έρθει κάποιος ειδικός να τους ενημερώσει γιατί επέκυνται πληστηριασμοί. Μπράβο. Και για αυτό το λόγο εμείς κάναμε αυτή την κίνηση με ένα συνεργάτη που ψάξαμε, είδαμε πώς είναι, ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει, τι γνώση έχει. Με αποτέλεσμα όσοι θέλουν να ενημερωθούν να πάνε εκεί για να ενημερωθούν. Είτε είναι έμποροι, είτε είναι επαγγελματίες, δεν έχει σημασία, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι άνθρωποι της κοινωνίας και της δράμας μέσα και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μουρμούρη. Εγώ ευχαριστώ και στο κανάλι και εσένα και γενικά αυτούς που μας ακούσανε. Νομίζω ότι αυτά που λέμε, έτσι όπως τα λέμε, είναι όχι γιατί τα ζω, όχι γιατί τα γνωρίζω μέσα από τη θεωρία. Τα ξέρω από την πράξη. Άρα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ, πρόεδρο της ΟΕΒΕ Δράμας, της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Δράμας και μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Επιμελητηρίου, τον κύριο Όθωνα Μουρμούρη. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν οι παρεμβάσεις. Να είστε καλά. Γεια σας.